Καλώς τους. Είναι η 17η επέτειος της νίκης της Ελλάδας στον πρώην τελικό στο γήπεδο της Sporting της Λισαβόνα με αντίπαλο την Γαλλία, τον γκολ του Χαριστέα 25 Ιουνίου 2004, μια μεγάλη μέρα. Φιλοξενούμενοι εδώ κατά την Ακρόπολη, στο υπέροχο Διόνυσος Ζόναρτς, έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον άνθρωπο που αυτό το ένα γκολ έβγαλε όλη την Ελλάδα στους δρόμους. Μιλάμε για τον Τραϊάνο Δέλα, τον κολοσσό του ελληνικού ποδοσφαίρου και το μεγάλο γκολ κόντρα στη Τσεχία στον ημιτελικό. Λένε ότι την μπύρα πρέπει να την απολαμβάνεις στο ιδανικό μέρος, στο σωστό μαγαζί. Το Savoir Beer από την άλλη λέει να τη μοιράζεσαι με αυτούς που εσύ θες. Στην Pilsen Lass τους κανόνες τους φτιάχνεις εσύ. Pilsen Lass. Δικαίωμα στην πύρα. Καλώς τον, καλώς όρισες. Το silver goal μας, το ασημένιο μας goal. Αυτό που δεν ξεχνιέται με τίποτα. Και δεν ξεχάσει τίποτα. Το μοναδικό στην ιστορία του ποδοσφαίρου και το μοναδικό δικό μου στην ελληνική ομάδα. Ναι, γιατί μετά η FIFA είπε, αφού το βάλω θέλας, καταργεί το κανονισμό. Και εκείνο το λεπτό, ναι, όντως. Ακόμη πολλοί πιστεύουν, θα το έχεις ακούσει φαντάζομαι, ότι τον goal το έχει βάλει ο Κατσουράνης. Αν το δεις και όπως το κάθε φορά που το βλέπω... Βρήκε στη χωρίστρα. Κάθε φορά έχει και λίγο μεγάλο κεφάλαιο Κώστας, επομένως θα μπορούσε να τη βρει. Αλλά τη βρήκα εγώ περισσότερο και νομίζω ότι αυτό που έχει γράψει και αυτό που έχουμε νιώσει είναι... έχει μείνει στην ιστορία νομίζω. Να σου πω ένα και μοναδικό έβαλες, δεν θα σου το πάρει κανείς τώρα. Ούτε ο Καζουράνος, ούτε κανένας άλλος. Θύμισε μας λίγο την ενδοσυνεννόηση. Μπαίνει ο Τσάρτας στη θέση του Βρίζα στην παράταση, ξεκινώντας την παράταση. Πριν από αυτό να πω ότι είχαμε δύο εκτελεστές τότε, τον Μπασινά και τον Τσάρτα. Πήραμε και από τους δύο. Αλλά ο Μπασινάς είχε γίνει αλλαγή. Νομίζω η αλλαγή ήταν του Μπασινά με τον Τσάρτα. Ο Μπασινάς βγήκε και μπήκε ο Τσάρτας. Ο Γιανακόπουλος μπήκε στο 70 κάτι στη θέση του Μπασινά. Και πριν τον γκολ όμως, ο Βασίλης πάλι χτύπησε ένα φάουλ από αριστερά όπως κάναμε επίθεση και βρήκα την μπάλα με τον ώμο. Και πήγε στα χέρια του Τσέχ. Ήταν η πρώτη φορά που τους τρομάξαμε λίγο. Και πριν από αυτό είχε νομίζω και μια φάση ο Στέλιος, αν θυμάμαι καλά, ή ο Χαριστέ, δεν θυμάμαι. Αλλά γενικά στο πρώτο μήχρονο της παράτησης είμαστε πάρα πάρα πολύ καλή. Σε αντίθεση με το υπόλοιπο παιχνίδι, έτσι. Κοίτα, το υπόλοιπο παιχνίδι... Και στο τελευταίο 20 λεπτό, του 90 λεπτό. Κοιτάξτε, μετά από το 70 λεπτό. Αν το ξαναδείς το παιχνίδι, τα πρώτα 20 λεπτά νομίζω ήταν αυτά που ήταν δύσκολα πραγματικά για μας. Μετά ισορροπήσαμε και. Προς το τέλος πάλι λίγο πήρανε πάνω οι Τσέχοι, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο, έτσι, η κυριαρχία μας ήταν στην παράταση και δεν ξέρω που βρήκαμε τις ψυχικές δυνάμεις, αλλά είμαστε πραγματικά πάρα πολύ καλοί. Πες μας, πάμε στην ενδοσυνεννόηση. Το μικρό μυστικό του γκολ, το πώς παίζαν αυτή η άμυνα, πώς συνέβη να φτάσουν δύο Έλληνες στην παράταση και ο Κώστας και κανείς Τσέχος, να έχει κρεμαστεί στο πρώτο δοκάρι ο Κόλερ. Που σωματομετρικά ήταν κοντά στον τύπο σου. Ο Βασίλης, ξέρουμε ότι το πόδι του ήταν απίστευτο έτσι, και πραγματικά έστειλε την μπάλα που ήθελε. Πάντα μας έλεγε ότι ψάξτε εκεί το πρώτο δοκάρι και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να κατεβεί η μπάλα εκεί και να περάσει τον πρώτο ελεύθερο που συνήθως βάζουν έναν παίχτη στο δοκάρι και έναν ελεύθερο. Να περάσει και να περάσει από αυτούς και να κατεβεί εκεί μπροστά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλης, όπως είπα, το πόδι του ήταν μαγικό γι' αυτό και εξού και, και ο μάγος. Και ο μάγος. Εγώ σε εκείνη τη φάση, επειδή παίζανε man to man, είχα κλειδώσει τον αντίπαλό μου γιατί μου είχε αγκαλιάσει το χέρι. Και του είχα βάλει τον αγκώνα έτσι, δεν μπορούσε να κουνηθεί και να έρθει πιο μπροστά από μένα. Γι' αυτό, αν είδες, τη μόνη κίνηση που κάνουν είναι αυτή. Βέβαια και ο Κώστας ήρθε με φόρα, γιατί ο Κώστας έχει αυτή την ικανότητα. Να χώνεται εκεί που δεν τον σπέρνουν. Και στις ομάδες του, αν θυμάσαι, έχει βάλει πάρα πολλά γκολ κινούμενο στο πρώτο δοκάρι. Πέρασε πολύ, πολύ κοντά από την μπάλα. Τη βρήκα εγώ πιο γεμάτα βέβαια και μπήκε τον γκολ. Και με τη Γαλλία έχει κάνει την κίνηση ο Κώστας στο πρώτο δοκάρι στη σέντρα του Ζαγοράκη. Έτσι. Και έρχεται εκεί, ο Χαριστέ. Στη Γαλλία θα πάμε μετά εκεί, γιατί σαν σήμερα πριν από 17 χρόνια είναι η μεγάλη. Και νίκη. Το μυστικό πιστεύω του γκολ. Πέρα από το όλη την ενέργεια που έκανε ο Θοδωρής και πέρα από την καταπληκτική κεφαλιά που έκανε ο Άγγελος, η κίνηση του Κώστα είναι αυτή που τραβάει τον παίχτη ώστε να μην ξεμαρκάρει στους Άγγελους. Αν δεν κάνει αυτή την κίνηση ο Κώστας, ο παίχτης θα μείνει εκεί και θα την κόψει την μπάλα. Τώρα είναι λεπτομέρειες αυτές που τις βλέπεις μετά. Και... Θέλω να γυρίσουμε στον γκολ με την Τσεχία. Πες μου, αν θυμάσαι, τι περνάει από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Τίποτα, πώς κάνει το απόλυτο δηλαδή. Δεν... Πραγματικά, παιδιά, είναι. Ό,τι το έχω ξαναπεί και το είχα πει και τότε, θυμάμαι. Υπάρχει ένα κενό μνήμης
από τη στιγμή που ακουμπάω την μπάλα μέχρι τη στιγμή που με αγκαλιάζουν όλοι που έρχονται από τον πάγκο. Σφυρίζω κολλήνα, τελειώνουν όλα. Οι στιγμές ήταν τόσο έντονες που πραγματικά υπάρχει κοινό μνήμη. Η χαρά βέβαια του μετά είναι αυτό που πάντα θα θυμόμαστε όλοι και εμείς που ήμασταν εκεί. Και ίσως νομίζω ότι και η χαρά μπορεί να ήταν και μεγαλύτερη των ανθρώπων που ήταν έξω στο γήπεδο ή στην Ελλάδα εκείνη τη στιγμή. Γιατί η ένταση είναι τόσο μεγάλη που τα συναισθήματα, ξέρεις, μικραίνουν. Είπες, δεν ξέρω πού βρήκαμε τις δυνάμεις. Έχω μια άλλη απορία. Ξέρω ότι πέμπτη βράδυ στο Πόρτο. Η Πορτογαλία είχε παίξει Τετάρτη στη Λισαβόνα. Να ξαναρθείτε στα ίσα σας, η σφιγμή και όλα αυτά. Να κάνετε την αποκατάσταση από ένα παιχνίδι 105 λεπτών, πολύ επίπονο. Να ταξιδέψετε το Πόρτο στη Λισαβόνα. Και η μικρή λεπτομέρεια να παίξουν και το μεγαλύτερο μάτς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στον τελικό. Και δεύτερη αυτό φορά, πώς το κάνατε από Πέμπτη σε Κυριακή. Ήταν πολύ λίγο το διάστημα για εξισορρόπηση, αποκατάσταση, μετακίνηση και επαναφόρτιση για ένα τελικό. Ας τα πάρουμε λίγο, πάμε λίγο πιο πίσω. Τελειώνοντας το παιχνίδι με τη Γαλλία, αφού κάναμε αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Σαν σήμερα, εκεί, στο γήπεδο του Sporting. Εκεί αρχίσαμε να πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο καλό. Ο Κάρα με τον Μπασινά στην πρώτη εκπομπή μας έλεγαν ότι από τη στιγμή. Σπουδαία ομάδα η Τσεχία, από τη στιγμή όμως που έχει αποκλείσει αυτούς που είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, αυτοί που είναι πρωταθλητές Ευρώπης, βλέπεις ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτό. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν το να αρχίσουμε να. Γιατί μέχρι πριν τη Γαλλία ήμασταν υπερευχαριστημένοι με αυτό που είχαμε καταφέρει. Έτσι. Υπερευχαριστημένοι. Κάνοντας όμως ένα καταπληκτικό παιχνίδι με τη Γαλλία, κερδίζοντας τη Γαλλία. Και φτάνοντας τώρα δύο βήματα από το να κατακτήσει το τέτοιο, εκεί αρχίζαμε και πιστεύουμε ότι ξέρεις κάτι, γιατί όχι. Θα πάμε να δώσουμε τον υπερπάντων αγώνα με την Τσεχία, έτσι. Και αφού τελείωσε εκεί, όταν τελείωσε και το παιχνίδι με την Τσεχία, εκεί θυμάμαι στα αποδυτήρια, είπαμε ότι μάγκες δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε. Όποιος και είναι απέναντι μας. Τόσο πολύ, τέτοια σιγουριά. Ναι, γιατί και η αυτοπεποίθηση μας έχει φτάσει στα πολύ ψηλά, έτσι. Αλλά και δεν θα μας δινόταν ποτέ ξανά ευκαιρία στην καριέρα μας να φτάσουμε σε ένα τελικό. Και όταν φτάνεις σε ένα τελικό πρέπει να το κερδίσεις. Γιατί καλός ή κακός, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα, έτσι. Καλής και πάλι όμως σκληρό είναι αυτό βέβαια. Ναι, είναι πολύ σκληρό, αλλά έτσι είναι. Κανείς δεν θα θυμόταν ή θα θυμόταν, οκ, okay, αλλά δεν θα έχει την βαρύτητα. Όλοι θα το θυμόντουσαν. Ναι, δεν θα έχει τη βαρύτητα όμως, έτσι, της κατάκτησης ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Και πάλι όμως εγώ και δεν πάλι θα υπήρχε, ερώτηση. Καλά, ρε παιδιά, φτάσει στον τελικό. Γιατί δεν το πήρε. Κατάλαβε. Τώρα δεν έχει μα πει κανένα τίποτα. Από τη καιρό. Γαλλία μέχρι τη Τσεχία όμως. Ήταν 6 μέρες, φίλε. Είχατε χρόνο. Από τη Τσεχία ως τον τελικό ήταν 3 μέρες. Αυτό ήταν μια άλλη ικανότητα που είχαμε σαν ομάδα και την είχαμε δημιουργήσει εμείς. Την είχαν δημιουργήσει χαρακτήρες που είχε αυτή η ομάδα. Την είχε δημιουργήσει ο προπονητής. Και νομίζω ότι είναι και ένα χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν οι ομάδες και θα πρέπει να έχουν και οι ποδοσφαιριστές. Θυμάμαι ένας παλιός μου προπονητής μου έλεγε ότι στα ισπανικά manejar los sentimientos, να ελέγξουν τα συναισθήματά μας. Να μανατζάρεις το. Ναι, είτε τα συναισθήματά σου είναι θετικά είτε αρνητικά, να προσπαθείς πάντα όταν τελειώνει ένα παιχνίδι να έρχεσαι μια ισορροπία. Νομίζω ότι σαν ομάδα το είχαμε αυτό και ο καθένας από μόνος του, αλλά και σαν ομάδα ήμασταν έτσι. Ότι okay, τελείωσε αυτό, πάμε στο επόμενο. Που το επόμενο ήταν ακόμα πιο μεγάλο. Και ακόμα πιο μεγάλο. Η δίψα μου όμως να κατακτήσουμε το ακόμα πιο μεγάλο ήταν αυτό που μας έφερνε σε αυτή την ισορροπία και μας κατέβαζε σε εισαγωγικά από την εφορία που είχαμε, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πρόκληση. Ξέρεις τι, αυτό το ping-pong μνήμης πάντα μετρώει. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω, εκείνη την εποχή έγινε κολοσσός. Άντε, ποιος έβγαλε κολοσσό? Ο Ρεχάγγελ. Ρεχάγγελ, πριν το είπε. Πριν το παιχνίδι. Λευκός πύργος θα ήταν πολύ πιο ακριβές. Γιατί είχε καμία σχέση με τη Ρόδο. Όταν το πρώτο έπαιρνε. Ναι, αυτό έγινε. Αλλά ο μάλλον δεν ήξερε τον Λευκό πύργο. Έγινε σαν σήμερα, πριν 17 χρόνια. Δεν ξέρω, λίγο πιο αργά, γιατί παίζαμε. Στις δηλώσεις του με τη Γαλλία. Έγινε, όχι, έγινε στην ομιλία τακτικής που κάναμε πριν το παιχνίδι. Με κάτι που δεν ξέρουμε. Και. Έγινε με τρόπο πάντα ότο, ήταν πολύ παραστατικό στις ομιλίες του και πάντα προσπαθούσε να παρομοιάσει τα πράγματα με την ιστορία, με πώς πρέπει να είμαστε, τέλος πάντων. Έκανε πάντα μια χαρακτηριστική έτσι
έκφραση έλεγε ότι εμείς είμαστε σαν τους μποξέρ και ότι κόπτεις μπουνιές και αν φάμε πρέπει να μένουμε όρθιοι. Τον καημένο τον Γιάννη τον Παλίδη, προκειμένου να κάνει την αναπαράσταση, τον είχε τσακίσει. Αναπαράσταση και μετέφραζε και έπρεπε να κάνει την αναπαράσταση. Τέλος πάντων, μιλώντας για όλους για το τι ζητούσε ξέρω, τον καθένα μας, π.χ. μέσα στο παιχνίδι, και όντας παραστατικός ο Ρεχάγγελ, μου λέει όταν έφτασε στη σειρά μου, λέει σήμερα θέλω να είσαι, λέει, να τους βλέπεις όλους από πίσω, λέει, έτσι από ψηλά, όπως ήταν ο Κολοσσός, που όλοι λέει ήταν από κάτω του γι' αυτά. Και έτσι έμεινε αυτό το. Μετά όμως το έβγαλε ο ίδιος και έξω. Το γερμανικό τύπο είχε πει ο Κολοσσός της Ρόδου. Προφανώς. Ξεκίνησα από εκεί για να φτάσω σε κάτι άλλο που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Σε σένα ταιριάζει απόλυτα το ουδής προφήτης στον τόπο του. Δηλαδή ξεκίνησες στα πρώτα σου βήματα και έπρεπε να πας στην Ιταλία για να καταλάβουμε όλοι εμείς εδώ ότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο κεντρικό αμυντικό. Ναι, να θυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή παίζει στη Ρώμα, έτσι. Ναι, τότε έχει γίνει καταξιωτή. Εγώ μιλώ για το ξεκίνημα. Και αυτό να ξέρεις, ίσως ήταν και ο λόγος που κλήθηκα στην Εθνική. Mm. Δεν πιστεύω ότι έγινε καλύτερος ποδοσφαιριστής πηγαίνοντας στην Ιταλία. Νομίζω ότι αυτό που άλλαξε σε μένα στην Ιταλία ήταν ότι αναγκάστηκα από τις συνθήκες που συνάντησα εκεί να σκέφτομαι και να ενεργώ πιο γρήγορα. Που νομίζω ότι πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι που ψάχνουν οι προπονητές. Δεν ήσουν και πολύ γρήγορο κορμί, οπότε έπρεπε να σκέφτεσαι. Το λέω γιατί ενώ στο ξεκίνημά σου είναι Άρης, είναι ΑΕΚ, είναι δανεισμός στο Πανσεραϊκό, αν θυμάμαι καλά, έρχεται η Περούτζα και όταν από εκεί και πέρα μάλλον αρχίζει η αφετηρία του να βλέπουμε εμείς εδώ διαφορετικά τον Δέλα. Όταν λέμε εδώ, εννοώ και ελληνικό τύπο. Δεν είναι μόνο η δικιά μου περίπτωση. Νομίζω ότι πολλά παιδιά που έχουν φύγει από εδώ έχουμε πει ότι είχαμε αυτόν τον παίχτη εδώ και τον αφήσαμε να φύγει. Ίσως το περιβάλλον που υπάρχει εδώ είναι διαφορετικό. Ενίοτε τοξικό. Ναι, πολλές φορές είναι τοξικό για τους ποδοσφαιριστές, με την έννοια ότι η πίεση που ασκείται σε αρκετούς από αυτούς είναι τέτοια, νομίζω είναι δυσανάλογη των προσδοκιών που πρέπει να έχει ένας. Μιας και ανέφερες στην ομιλία του Ότο για το παιχνίδι με τη Γαλλία, μέχρι τότε το Νικοπολίδης, Σαϊταρίδης, Δέλλας, Καψής Φύσας δεν άλλαζε ποτέ. Δηλαδή ήταν πως ήταν στην Άρσεν, θυμάσαι, ο Σίμαν, Ντίξον, Βίντερμπερν, Άνταμ Σκίουν, 500 παιχνίδια μαζί. Ακόμα και αυτό έχει το ρόλο του. Εκείνη την ημέρα όμως λιγάκι τον τροποποίησε με την έννοια ότι για χάρη του Ανρί, λέει στο Γιούρκα, εσύ man to man. Όχι, έφερε... Γιούρκα, σε όλους man to man εκτός από μένα. Ναι. Όχι, έφερε man to man. Σε εκείνο το μάτς. Ο Κατσουράνης, ο Καραγκούνης είχε man to man. Αλλά, αυτό ήταν η προσέγγιση του προπονητή. Έτσι το διάβασα το παιχνίδι, αυτές τις εντολές εκτελούσαμε και έτσι νομίζω ότι κάνουμε και το καλύτερο μας παιχνίδι με τη Γαλλία. Ο αστικός μύθος λέει πάντως με τη Γαλλία, κάπως το πειράξατε, κάτι το τροποποιήσατε. Εντάξει, πάντα όταν έχεις μέσα και είναι ευλογία να μπορείς να έχεις, σαν προπονητής μιλώντας το έτσι, να έχεις παίχτες μέσα στο γήπεδο που μπορούν, βλέποντας, γιατί ο ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο μπορεί να βλέπει πράγματα που εσύ απ' έξω δεν μπορείς να τα δεις. Εγώ πάντα ρωτάω τους παίχτες μου στο ημίχρονο, έχετε κάτι να μου πείτε από μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις feedback από τους παίχτες σου για κάτι που εσύ ίσως δεν μπορείς να διακρίνεις. Έτσι. Και πάντα νομίζω ότι είναι ευλογία για έναν προπονητή να έχει. Πολλοί προπονητές λένε ότι αυτός εδώ είναι προπονητής μέσα στο γήπεδο. Τι ρόλο έπαιξε όντως αυτό που λες στη διαμόρφωση τη δική σου, στην προπονητική φιλοσοφία σου? Κοίταξε, πάντα προσπαθούσα να πάρω από τον κάθε προπονητή πράγματα που κάνουν σε μένα, στο δικό μου χαρακτήρα, στη δικιά μου φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο, όπως την είχα σαν ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Γιατί κάθε ποδοσφαιριστής λέει, εγώ μην θα έκανα έτσι, εγώ ήμουν θα έκανα έτσι, αν ήμουν. Όταν περνάς από την άλλη μεριά όμως είναι ένας άλλος κόσμος, διαφορετικός. Έτσι. Αλλάζεις πολύ την κοσμοθεωρία σου σε αυτά που σκεφτούν σαν ποδοσφαιριστή. Και πάντα προσπαθούσα να παίρνω τα καλά στοιχεία και αυτά που ταιριάζουν σε μένα. Έτσι, όταν νομίζω ότι αυτό που το χαρακτηριστικό μάλλον του Ρεχάγγελ ήταν ότι πολλές φορές δεν επέλεγε τους καλύτερους στην άποψη φόρμας. Έτσι, σε τι φόρμα βρισκόταν και τη στιγμή. Αλλά επέλεγε νομίζω αυτούς που συνεργάζονται καλύτερα και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Γιατί και το κομμάτι έξω από το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ότι ήμασταν 23 άτομα κλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο για ένα μήνα, 23 προσωπικότητες, οι περισσότεροι αρχηγοί στις ομάδες τους, και δεν έγινε το παραμικρό. Δεν είπε ο ένας τον άλλον το παραμικρό. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μεγάλη επιτυχία. Και ένα κομμάτι της επιτυχίας μάλλον ήταν και τα παιδιά που ίσως δεν αγωνίστηκαν καθόλου ή μείναν στον πάγκο.
που δεν δημιουργήθηκε. Δεν βγάλανε προβλήματα. Υπάρχει μια ισορροπία μέσα στην ομάδα απίστευτη. Όλο το αρματέο είχε πει ότι δεν βάζει ποτέ του 11 καλύτερου, αλλά του 11 που είναι καλύτεροι στο να παίζουν μαζί. Έτσι. Νομίζω επέλεγε, αυτό ήταν το. Επέλεγε νομίζω ζευγάρια παιχτών που ταιριάζουν καλύτερα. Και αυτό είναι νομίζω πολύ έξυπνο. Και εγώ το προσπαθώ να το κάνω σαν προπονητή. Γιατί όλοι με όλου δεν μπορούν να ταιριάζουν. Θέλω να δούμε αυτή τη γέφυρα, γιατί εσύ την έζησες. Το 2001 πρωτοεμφανίσεις στην εθνική ομάδα του Βασίλη Δανιήλ. Παίζεις νομίζω στο μάτς με την Κροατία, αν δεν κάνω λάθος. Ένα φιλικό ήταν. Το φιλικό. Και από το 2002 και μετά είσαι ένα από τα παιδιά του Ρεχάγκελ. Τι είναι αυτό που αλλάζει, που άλλαξε όλο. Νομίζω το 2002 ή 2003 πήγα. Πρώτο παιχνίδι έπαιξα, θυμάμαι, με τον Ρεχάγκελ σε ένα φιλικό στη Ρουμανία. Με τη Ρουμανία είχαμε κερδίσει 0-1. Από την αρχή της προκριματικής φάσης πάντως, τις δύο ήττες που κάναμε με την Ισπανία στο Λεωφόρο. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα με τον Ρεχάγκελ προπονητή ήταν ένα φιλικό. Πριν στη Ρουμανία είχαμε κερδίσει 0-1 με την κόλλη του Γιαννακόπουλου. Θυμάμαι. Από το 2002 ως παίκτης της Ρώμα πια. Ναι, γι' αυτό είπα πριν ότι η μετακίνησή μου στη Ρώμα ίσως ενεργοποίησε, γιατί ο Ρεχάγκελ, αν θυμάστε, ήθελε, και αυτό είναι κάτι που το διαπίστωσα μετά. Ήθελε παίχτες να έχουν παραστάσεις από Champions League, από μεγάλα πρωταθλήματα. Και αυτό ίσως ήταν και ένα μυστικό που εμείς δεν μπορούσαμε να το αντιληφθούμε, οι δημοσιογράφοι ή ο κόσμος, έτσι. Ότι επέλεγε παίχτες από τέτοια πρωταθλήματα. Από παίχτες δηλαδή που παίζαν Champions League. Και θα σας πω γιατί. Με απέκλεισε από το Μουντιάλ του 2010 και το είχα κρατήσει έτσι πολύ. Γιατί το είχα ρε παιδί μου, ήθελα να πάω και σε ένα Μουντιάλ να παίξω. Έτσι. Παίζοντας όλη την προκριματική, το πρώτο μισό της προκριματικής φάσης και με απέκλεισε στο δεύτερο μισό. Πήγες στην ανόρθωση. Ήμουνα στην ανόρθωση. Το προηγούμενο διάστημα ήμουν στην ανόρθωση. Ναι. Παίζαμε Champions League. Την επόμενη χρονιά δεν βγήκαμε Champions League και θεώρησε, επειδή το πρωτάθλημα του Κυπριακού ήταν χαμηλότερο επίπεδο, ότι δεν έπρεπε να πάω. Το ζήτησα το λόγο μετά, όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο και τον ξαναβρήκα. Του λέω, πες μου ρε άνθρωπο, ένα Μουντιάλ θέλω να πω. Ποιο ήταν το σκεπτικό σου? Έπαιζες μόνο στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Ναι, μου εξήγησαν το λόγο. Να σου πω κάτι. Προπονητικά είχε αυτό το σκεπτικό. Εγώ σαν ποδοσφαιριστής δεν μπορούσα να το δεχτώ. Δηλαδή, λέω, κάτσε, έχω παίξει τη μισή προκριματική. Αλλά είχε μια κεντρική φιλοσοφία που δεν την άλλαξε ποτέ, έτσι. Έτσι. Άσχετα αν σε εισαγωγικά εγώ ήμουνα ένας από τους αγαπημένους του παίχτες. Έτσι. Δηλαδή, κάναμε και πλάκα μεταξύ μας. Με δύο παίχτες. Ότι με ένα πόδι δεν σε έβαζε να παίξει. Εμένα έτσι. Και παρόλα αυτά δεν σε πήρε στο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, θέλω να πω ότι προπονητικά έχει τη δικιά του άποψη. Έτσι. Αλλά αυτό. Απάντησε μου λίγο σε αυτό. Τι είναι αυτό που αλλάζει ο Ρεχάγκελ? Αλλάζει ολόκληρο το τσιπάκι αυτή τη ομάδα και ξαφνικά μια εθνική ομάδα που μέχρι τότε. Η αλήθεια είναι, ήμασταν το κλώτσο και του μπάτσου. Λίγο. Γίνεται αυτό που τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι η επιλογή των παιχτών και των χαρακτήρων έπαιξε το ρόλο του, και αυτό είναι δικό του credit. Δεν μας επέβαλε κανείς το Ρεχάγκελ. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς οι ποδοσφαιριστές καταλάβαμε ότι αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί μόνος του. Δεν έχει έξοδο εμπειριασμούς. Έτσι. Είναι δίκαιος με το δικό του τρόπο και αυτό είναι όλο. Όποιος παίζει, όποιος δεν παίζει, είναι επιλογή του προπονητή. Και αυτό νομίζω ότι για ένα προπονητή είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Να πείσει τους παίχτες του ότι είναι δίκαιος. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο μυστικό. Είπες ότι ήξερε να φτιάχνει ζευγαράκια με το που εξασφαλίστηκε η πρόκριση στο Euro. Σε όλα τα φιλικά από το Γενάρη του 4 μέχρι και την Πορτογαλία, σας κάνει ζευγάρι με τον Μιχάλη, τον Καψί. Ναι. Γιατί τον Καψί, παρτενέρ σου, και όχι τον Ταμπίζα, τον Κούμα? Πού κέρδισε, πιστεύεις, ο Μιχάλης το στοίχημα αυτό? Ήταν πιο γρήγορος και μπορούσε να σε συμπληρώσει εσένα? Νομίζω ότι αυτό, ότι ο Μιχάλης πάντα έχει το ρόλο του παίχτη που θα πάρει το 4. Και εγώ είχα... Το Μοριέντες, τον Κόλερ. Εγώ είχα πάντα το ρόλο του να είμαι σε αντίθετη θέση από ότι είναι αυτός. Πολλές φορές ο Μιχάλης, επειδή ήταν πάρα πολύ φιλότιμο παιδί και ήταν τρομερά έτσι... και συνεργάσιμος και καταπληκτικός άνθρωπος, έτρεχε παντού. Δηλαδή, είτε ο σεντροφόρο έρχονταν από τη δικιά μου μεριά και χρειαζόταν να τον μαζεύει. Έρχονταν εδώ. Εγώ θα έπρεπε να πάω από την άλλη. Και του λέω, Μιχάλη, άστο λέω, δεν χρειάζεται να έρθει από εδώ. Άστο τον πάρω εγώ. Δηλαδή, μπορώ να μαρκάρω κι εγώ. Και έτσι είχαμε βρει μια
πάρα πολύ καλή χημεία και νομίζω ότι ο Μιχάλης έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, το έκανε με την Τσεχία. Με τον κόλερ. Πραγματικά τον κόλερ τον είχε σβήσει. Και το τρεζεγγέ, θα έλεγα. Το συγκεκριμένο, γιατί ήταν, ο κόλερ ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή ήταν πιο ψηλό από μένα. Και ο Μιχάλης δεν έχασε καμία μονομαχία και δεν έχασε καμία κεφαλιά από αυτόν. Πάντα ήταν σε τέτοια θέση και έβγαινε μπροστά του, ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να. Επειδή ήταν και κορίτσι, όπως είπες, όταν έκανε το λάθος και φάγαμε τον κόλο από τον Μοριέντες, τον συνέφερες γρήγορα ή τον πήραμε λίγο από όχι, κάτω. Όχι. Ο Μιχάλης είναι, όπως, είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Mm. Είναι πολύ συνεσταλμένος. Θυμάμαι, δηλαδή, τον πειράζαμε ότι εμείς. Ήσασταν λίγο αλυτάμπορα. Όχι, είχαμε κερδίσει το Euro και ο Μιχάλης μπορεί να ήταν στεναχωρημένος γιατί τα παιδιά, ξέρω εγώ, της Πορτογαλίας τι πάθανε. Εξακολουθεί να είναι ένα παιδί που δεν το βρίσκεις ποτέ, δεν μιλάει ποτέ. Είναι καταπληκτικό παιδί. Πολύ ξεχωριστός χαρακτήρας. Ήταν άλλο ένα παιδί από αυτά που είπες ότι δεν εκτιμήθηκε η προσφορά τους στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ένας καταπληκτικός άνθρωπος και αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικό. Έχω μια ερώτηση για μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που πάντα θα με απασχολεί. Ως και το τελευταίο προκριματικό παιχνίδι που εξασφαλίσαμε την πρόκριση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Βόρεια Ιρλανδία, εκείνη την ωραία βραδιά που ήταν και ο Μίκης Οδωράκης στο γήπεδο και όλα αυτά. Ο βασικός μας παίκτης στην Εθνική ήταν ο Παρασκευάς Σάντζας. Είναι Οκτώβριος, Νοέμβριος, κάτι τέτοιο. Και Δεκέμβριο παίρνει μια απόφαση ζωής δική του να πάει στη Δράμα να παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν θα ήταν βασικός ο Πάρης στην Πορτογαλία, εάν δεν έπαιρνε αυτή την απόφαση. Προφανώς ναι. Γιατί... Θέλω να πω, έφεξε και λίγο στον κάψι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πολλά παιδιά θα μπορούσαν να ήταν στην εθνική ομάδα. Παιδιά που δεν τα είχε πάρει καθόλου. Στολτίδης, ο Ζήκος. Ο Ζήκος, ο Λίμπε. Πάρα πολλά παιδιά θα μπορούσαν να είναι σε αυτή την εθνική ομάδα. Το Γρηγόρη Γεωργάτο που τον είχε αποκλείσει νωρίς. Θα ήταν πάρα πολλά παιδιά. Το θέμα είναι ότι οι επιλογές ήταν αυτές. Καλές, κακές. Αν το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό, μπορεί οι επιλογές να ήταν κακές. Πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι αυτό σε έναν προπονητή ή σε μια ομάδα που πάει το πρόσημο θετικά ή αρνητικά. Έτσι. Υπάρχει και μια φρονιά παιχτών, και εγώ θέλω να γυρίσω λίγα χρόνια πίσω. Το 1998 πάτε με την Under 21 στον τελικό του Ευρωπαϊκού. Είναι τότε, είναι ο Δέλλας, είναι ο Γκούμας, είναι ο Λάκης, είναι ο Καραγκούνης, είναι ο Μπασινάς. Δεν θυμάμαι αν ξέχασα κάποιον από την ομάδα του 4. Από Πορτογαλίας όχι, αλλά ήταν και ο Λιμπερόπουλος. Ήταν ο Λιμπερόπουλος. Πολλά παιδιά. Πολύ... Είναι μια πολύ ωραία, πολύ καλή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου τότε. Ναι, ενδεχομένως, άμα δεν είχε έρθει ο Ρεχάγκελ, αυτή η φουρνιά να μην είχε κάνει αυτό που έκανε. Να θυμίσω συμπληρωματικά σε αυτό που λες, ότι παίξανε με Γερμανία, με Μπάλακ, Κλόζε, του αποκλείσανε. Ναι, ναι. Παίξανε Ολλανδία, Φαν Νίστελροϊ, Μακάι, Φαν Μπόμελ. Ισπανία στον τελικό με Γκούτι, Βαλερόν, Μίτσελ Σαλγάδο και με την Ισπανία και αδικηθήκαμε τον διαιτητή που ήταν ο Λιούμπος Μίχελ. Ναι, ναι, ο Λιούμπος Μίχελ. Αλλά και εμείς χάσαμε νομίζω πολλές ευκαιρίες για εκείνο το παιχνίδι. Σίγουρα η δικιά μας φουρνιά, η δικιά μας γενιά των ποδοσφαιριστών, αν και σας το είπα πριν, συχαίνομαι να μιλάω για το παρελθόν. δεν μπορώ καθόλου. Δεν μου άρεσε και σαν ποδοσφαιριστής να μιλάω για το παρελθόν. Εμείς τα κάναμε έτσι. Αλλά όντως ήταν μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που ήταν λίγο ξεχωριστή, θα έλεγα. Είχες ήδη φύγει στο εξωτερικό. Και τότε έπρεπε. Στη Sheffield United. Το 1999. Το 98 είναι ο τελικός. Το 97 έχει φύγει αυτός για την Αγγλία. Ναι. Ήμουν από τους πρώτους έτσι, μικρούς πιτσιρικάδες που είχα δει και είχα προτρέψει τότε. Θυμάμαι με τον Νίκο, τον Λιμπερόπουλο που κάνω, του λέω πρέπει να φύγεις έξω. Γιατί έβλεπα ότι αυτό που διαφέρει στο εξωτερικό σε σχέση με εμάς είναι οι συνθήκες, όχι το ταλέντο. Mm-hmm. Νομίζω εμείς υπερτερούσαμε σε ταλέντο. Δεν είχαμε τις συνθήκες όταν εμείς μάθαμε το ποδόσφαιρο στο Χαλίκι. Και ο Χι Άγγλος, ο Χι Ισπανός, ο Χι τέτοιος παίζανε σε χόρτο. Ήταν η μέρα με τη νύχτα, έτσι. Το να παίζεις στα Χαλίκια στο χόρτο είναι πολύ πολύ διαφορετικό. Όταν πήγε στη Ρώμα, πώς ξημέρωσε, γίνεται το ξημέρωμα το πρώτο. Και τι σου έρθει όταν. Πριν πάω στη Ρώμα, υπήρχε μια ιστορία. Εξοικειωμένο στην Ιταλία ήδη. Ναι, πέρασα. Με την Περούτζα, αλλά πέρασα δύσκολο στην Περούτζα γιατί είχα θέματα εκεί με τον πρόεδρο. Ήταν και διαβόητος ο πρόεδρος. Είμαι και λίγο ξεροκέφαλος εγώ λίγο. Σε κάποια πράγματα, σε θέματα ηθικής δεν μπορώ να. Το είχα από τότε αυτό το κουτί. Αποδεδειγμένο αυτή στην πορεία των χρόνων. Πέρασα λίγο δύσκολα, αλλά όντως όταν ήρθε πρώτα στη Ρώμα ήταν κάτι τρομερό για μένα και στην αρχή δεν το πίστευα. Αλλά όταν μπήκα μετά σε συζητήσεις με τους ανθρώπους, είδα το και πήγα στη Ρώμη. Είδα πραγματικά πόσο μεγάλο κλαμπ είναι, αλλά
Το μεγαλείο αυτού του κλαμπ με τους τίτλους δεν ήταν κοντά. Family title του μεγαλείου εννοείς. Και με τον κόσμο που έχει αυτή η ομάδα και με το όλα, και με τους παίχτες που είχε έτσι. Γιατί είχα πάει την επόμενη χρονιά από ό,τι πήραν το πρωτάθλημα. Καφού, Μπατιστούτα, Έμερσον, Τότι, Κασάνο. Είχε μέσα Καπέλο προπονητής. Αλλά και από αυτούς κάτι πήρα. Πήρα τον επαγγελματισμό τους, το πόσο όσο πιο μεγάλοι παίχτες ήταν, τόσο πιο καλά παιδιά ήταν, χαρακτήρες δηλαδή. Και αυτό που προσπαθώ να μεταδώσω στα καινούργια παιδιά που ξεκινάνε το ποδόσφαιρο είναι ότι όπου και αν φτάσετε, ό,τι και αν κάνετε σαν ποδοσφαιριστές, μην ξεχνάτε και μην παραμελείτε ποτέ τον παράγοντα άνθρωπο. Γιατί στο τέλος αυτό θα μείνει. Λένε ότι την πύρα πρέπει να την απολαμβάνεις στους 4 βαθμούς Κελσίου, στη σωστή θερμοκρασία. Το Savoir Beer πάλι λέει, αν θες την πιο παγωμένη, να πιάνεις πάντα την πίσω-πίσω στο ψυγείο. Στην Pilse Las, τους κανόνες τους φτιάχνεις εσύ. Pilse Las, δικαίωμα στην πύρα. Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο, τώρα έτσι όπως τα βλέπεις, με την εκ των υστέρων γνώση, λες εκεί και τότε ήταν που κέρδισες την εμπιστοσύνη του Ότο, που ο Ότο από εκεί και μετά είπε αυτός και τραυματίας θα παίζει στην ενδεκάδα, όπως και να έχει. Όχι. Υπήρξε κάποιο σημείο που τον κέρδισες, όχι, τον Ότο. Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο. Προσπαθούσα πάντα να εκτελώ αυτά που, τις εντολές μάλλον που μου είπε, βλέποντας βέβαια το ποδόσφαιρο που παίζαμε τότε, γιατί το συζητάμε τώρα και νομίζω είναι χτες, αλλά είναι 17 χρόνια πίσω, έτσι. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και βλέποντας τα παιχνίδια και το πώς έπαιζα εγώ, αν ήμουν να λέω προπονητής, δεν θα με έβαζα να παίξω. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ο τρόπος του παιχνιδιού πλέον που εγώ θέλω σαν προπονητής είναι διαφορετικός πλέον. Πιο γρήγορος εννοείς. Πιο γρήγορος, θέλω να χτίζω το παιχνίδι από πίσω και όχι να παίζω με πολύ μεγάλες μπάλες. Καλά, εσύ είχες όμως τα χαρακτηριστικά για να παίξεις. Να, δεν έπαιζα όμως αυτό. Να, δεν έπαιζα. Γι' αυτό και αργότερα. Γι' αυτό και δεν είχα τέτοιες εντολές. Δηλαδή, ο Κετσπάγιας είχε κάνει εξάρι στην ώρα. Δύσκολα θα. Είχε βάλει μπροστά. Αν δείτε όλα τα παιχνίδια, δύσκολα θα χτίζαμε παιχνίδια από πίσω από την τερματοφύλακα να ανοίξουμε τα στόπερ, να πάρουμε την μπάλα με τα μπακ, να μαζέψουμε την ομάδα τη αντίπαλη σε μια μεριά, να πάμε από την άλλη. Αυτό δεν το είχε φέρει καν ακόμα ούτε η Μπαρσελόνα τότε. Θέλω να πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι μιλώντας για το γύρο του 2004. Μιλάμε για 17 χρόνια πίσω, για ένα άλλο ποδόσφαιρο. Για ένα ποδόσφαιρο που εμάς μας έφερε τον τίτλο. Κάποιοι το είπαν αναχρονιστικό, κατενάτσιο ή οτιδήποτε. Δεν ήταν έτσι. Εμείς είχαμε ένα στυλ παιχνιδιού. Έτσι, αυτό εξυπηρετούσαμε. Εγώ ξέρω ότι σε όλα τα μας βάλαμε γκολ. Αυτό εξυπηρετούσαμε. Είχαμε παίχτες με πολύ ταλέντο που αν μπορούσαμε, αν τα θέλαμε να κρατήσουμε την μπάλα, την κρατούσαμε κιόλας. Αλλά αυτό ήταν το στυλ παιχνιδιού που ήθελε προπονητής. Ομάδα στην οποία έπαιζε αλλαγή ο Τσάρτας πολλές φορές. Ομάδα που νίκησε το Ευρωπαϊκό χωρίς τον Καραγκούνι εκείνη την ημέρα. Να τα σκεφτείς ότι... ή χωρίς με τον Ντέμι να έχει προβλήματα για να μαζαμπέζει. Δηλαδή είναι ότι πάρα υπάρχει πολλά. Υπάρχει ένα CD στην UEFA μετά το παιχνίδι τον τελικό που το παιχνίδι έχει τραβηχτεί από πάνω από τις κερκίδες ψηλά και γινόταν σε σεμινάριο στην UEFA για την αμυντική τακτική, την αμυντική λειτουργία της ομάδος. Πώς ήταν μέσα στο γήπεδο η εθνική ομάδα. Και τι κινήσεις έκανε, ώστε να μην υπάρχει κενός χώρος. Δεν αφήναμε πουθενά κενούς χώρους. Πουθενά. Γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να διασπαστεί η ομάδα και να βρει ο αντίπαλος χώρος. Δηλαδή, πολύ σπάνια θυμάμαι να φάμε κόντρες, κόντρα επίθεση, να βρουν πολλούς χώρους μπροστά. Είμαστε τόσο compact και στο αμυντικό μας κομμάτι και στο επιθετικό μας κομμάτι. Δηλαδή, και όταν βγαίναμε μπροστά, ήμασταν όλοι οι γραμμές ήταν κοντά. Δηλαδή, δεν είχαμε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ μας. Τι κομμάτι από αυτό το puzzle έφυγαν το 2008? Ναι, δεν φύγανε πολλά κομμάτια. Νομίζω ότι αυτό που ίσως έκανε κακό είναι ότι πλέον ήμασταν υποψιασμένοι για το τι θα συμβεί αν κερδίσουμε, αν βάλουμε ένα γκολ, εάν. Δηλαδή, αυτό νομίζω για μένα. Επειδή έτσι. Έχουν ανοίξει τα αρχεία του Foreign Office και μιλάνε πολλοί όλοι. Πολλοί έχουν πει διάφορα. Για το ότι προηγήθηκε αυτό προηγήθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα και δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γνωρίζοντάς με κάποιον. Γιατί όντως εγώ ξεκίνησα μια ιστορία σε μια φωτογράφηση και μάλωσα με τους ανθρώπους της ΕΠΟ και εκεί έγινε μεταξύ μας μια παρεξήγηση. Αλλά εγώ περισσότερο αυτή την ιστορία έτσι τη δημιούργησα γιατί δεν ανεχόμουν σαν ποδοσφαιριστής πλέον και σαν πρωταθλητής Ευρώπης να μην ξέρουν οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδος το οτιδήποτε τους αφορά
σε σχέση με παροχές που μπορεί να έχουν από σπόνσορες ή από οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Ξαφνικά δηλαδή ήρθαν και μας είπαν ότι θα κάνουμε μια φωτογράφηση για αυτούς εδώ. Για τον τάδε χορηγό, ναι. Χωρίς εμείς να ξέρουμε ή να μας έχουν ενημερώσει, ενώ προσέξτε, αυτά όλα τα είχαμε ζητήσει μήνες πριν. Έτσι. Και φτάσαμε δηλαδή πριν, δύο μέρες πριν φύγουμε για το τέτοιο, να μας πούνε ότι θα κάνουμε γι' αυτό, γι' αυτό. Εγώ δεν το ανεχόμουν αυτό. Πρόσεξε, όχι γιατί ήμουν κάτι νεροπαρμένος και αυτά, απλά αισθάνθηκα ότι δεν σέβονται ότι αυτή η ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το στάτους της ομάδας. Δηλαδή μας συμπεριφερόντουσε σε εισαγωγικά όπως ήμασταν και πριν. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Εγώ αυτό δεν ανέχτηκα. Και σε εισαγωγικά αντέδρασα και μετά υπήρχε μια προστριβή μεταξύ μας ότι ξέρεις κάτι να το κάνετε γιατί χάσατε το πρωτάθλημα. Με τον Βάλνερ και όλα αυτά. Νομίζω για μένα, για τη δικιά μου προσωπικότητα και για το δικό μου χαρακτήρα, όλα αυτά ήταν πολύ μικρά. Δεν επηρέασε καθόλου αυτό που συνέβη στο ελληνικό πρωτάθλημα εκτιμάς, γιατί άλλα παιδιά έχουν άλλη άποψη. Όχι. Όχι, λες. Εμένα όχι. Πραγματικά όχι. Και πιάσαμε το κομμάτι της Ομοσπονδίας όταν δεν ήσασταν πρωταθλητές Ευρώπης και ξεκινάτε. Με πολύ καλό παιχνίδι, αλλά κακό αποτέλεσμα 2-0 από την Ισπανία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Με ένα μέτριο παιχνίδι και ένα κακό αποτέλεσμα 2-0 με την Ουκρανία. Την άλλη μέρα βγαίνει στην Αέρα Σπόρο ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Σε μένα. Και λέει η ομάδα ήταν καφενείο. Η ομάδα έπαιξε σαν καφενείο. Το είχε εικόνα καφενείο. Ο ίδιος βεβαίως ισχυρίζεται μετά, ότι το είπε. Για να σας τσιγκλίσει. Για να σας τσιγκλίσει. Σας τσίγκλει. Πώς το αντιληφθήκατε τότε. Μπορεί. Πήρατε ανάποδες. Μπορεί και να το κρατούσαμε και εισαγωγικά μανιάτικο, να μας πει εμάς καφενείο. Μπορεί να έπαιξε το ρόλο του. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ή το βγήκε από το μετά πήρα. Ήταν μια βολική εξήγηση να πει ότι το έκανα έτσι για να το τσιγκλίσω. Επειδή και με τον πρόεδρο της από τότε είχα έρθει σε σύγκρουση εισαγωγικά το 2008. Τελειώνοντας το Euro, τον έβαλα κάτω σαν άντρες και του είπα: εγώ δεν έχω πρόβλημα, του λέω, με τον Βασίλη Γκαγκάτση. Που έχω πρόβλημα με το θεσμό. Ναι, λογικό. Και εκεί ξεκαθάρισε το. Δηλαδή, θέλω να πω λοιπόν ότι ο κάθε ένας κάνει κάτι που μπορεί να παρεμηνευτεί, μπορεί να, ο άλλος να το δει αλλιώς. Ο κάθε ένας έχει τη δικιά του αλήθεια όμως. Έτσι. Και εγώ τη δικιά μου αλήθεια την καταθέτω τώρα. Αυτό ήταν το όλο θέμα για το 2000. Κάναμε μια ακροβασία ανάμεσα στα δύο γύρω, 4-8. Κάπου ανάμεσα υπάρχει ένα δύσκολο κομμάτι. Ότι πρέπει μετά την κατάκτηση του τίτλου στην Πορτογαλία να επιστρέψετε στη γη. Και η επιστροφή στη γη ήταν τα προκριματικά του Μουντιάλ. Εκεί ποια ήταν η δυσκολία. Είναι αυτό που να ξανακατέβεις στο σημείο 0 και να πας πάλι από την αρχή, ας πούμε, σε μια επόμενη διοργάνωση. Και αν θυμάστε, και δεν το χάσαμε για ένα βαθμό, νομίζω, με τη Δανία, αν θυμάμαι. Ναι, με μια τελευταία ήττα στην Κοπενχάγη ήταν ο οριστικός αποκλεισμός. Ναι. Εκείνο το διάστημα, θυμάμαι, στο πρώτο παιχνίδι με την Αλβανία. Αλβανία ήταν. Ήσουν τραυματίας. Δεν είχα παίξει. Κάτι ήσουν, τι είχες. Δεν είχα παίξει. Είχα ένα πρόβλημα. Μετά την προετοιμασία, θυμάμαι τη Ρώμα, είχα ένα πρόβλημα στη γάμπα μου, δεν έπαιξα εκεί. Και στο τελευταίο παιχνίδι δεν έπαιξα, που παρόλο ήμουν τραυματίας, ο Ριχάγκελ ήθελε να με βάλει. Είπαμε, και τραυματίας Και αυτό είναι μια λεπτομέρεια που θα σας την πω τώρα. Ήθελα να με βάλει, δεν ήμουν καλά. Έκανα δύο προπονήσεις μόνο. Ερχόμουν από τραυματισμό μεγάλο. Και θυμάμαι στο ξενοδοχείο μου λέει: θα παίξεις. Του λέω: coach, δεν είμαι καλά. Αυτό το παιχνίδι χρειάζεται παίχτης 100%. Εγώ δεν είμαι καλά. Να μπω να παίξω. Γιατί θέλω να παίξω. Εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά όμως, του λέω, θα φταίω εγώ και εσύ. Αυτό το παιχνίδι, του λέω, θέλει παίχτες 100%. Δεν μπορώ εγώ να μπω που είμαι στο 30-40% να παίξω ένα παιχνίδι τόσο σημαντικό. Δεν το κάνω από αυτό. Το ξέρεις, του λέω, ότι δεν έχω μασίσει πουθενά. Αλλά αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο χρειάζεται παίχτες 100%. Να ξέρεις, δεν θα το κάνανε πολύ αυτό. Εγώ πάντα κοιτούσα το καλό της εθνικής ομάδας, όχι το δικό μου καλό. Όταν πήραμε το Euro ήσουν 28, τώρα είσαι εσύ ως 45, ήσουν ποδοσφαιριστής, τώρα είσαι προπονητής. Όταν πρέπει να διαχειριστείς καταστάσεις καθημερινότητας μέσα στο group, στην ομάδα σου, ανατρέχεις ποτέ στον Ότο? Λες, ο Ότο τότε που είχε μια αντίστοιχη κατάσταση να διαχειριστεί, το έκανε έτσι. Ο Ότο άφηνε πολλές πρωτοβουλίες στους παίκτες. Ήξερε όμως ότι οι παίχτες του ποτέ δεν θα τον εκθέσουν. Ήξερε ότι ποτέ δεν θα τον αφήσουν ξεκρέμαστο, είτε στη συμπεριφορά τους εκτός γηπέδου, είτε στην συμπεριφορά τους μέσα στο γηπέδο.
Και είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή να ξέρει ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές και προσωπικότητες που δεν θα τον εκθέσουν. Αυτό, για να γίνει αυτό που λες, σαν προπονητής, θα πρέπει να είσαι σε μια ομάδα αρκετό καιρό, ούτως ώστε να μπορέσεις να χτίσεις όλο το πλέγμα των προσωπικότητων και των παιχτών που θέλεις εσύ. Όταν πας σε μια ομάδα και είσαι για 6 μήνες και τον άλλο χρόνο φεύγεις, πας ναι, μέσα της πόλης. Πώς να το χτίσεις όλο αυτό, να το χτίσεις αυτό. Εσείς τώρα μιλάτε για τον Νότο που έχτισε μια κατάσταση από το 2002 μέχρι το 2000, πότε ήταν, 10. 9 χρόνια. Καταλαβαίνεις, 9 το χρόνια μπορεί να χτίσεις πολλά πράγματα. Θέλω να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα του προπονητή. Έχουμε μια εθνική ομάδα που από το 2, εγώ θα πω από το παιχνίδι με την Αγγλία, γιατί για μένα εκεί αλλάζει το τσιπάκι. Στο παιχνίδι με την Αγγλία, σοβαριστήκαμε από τον Μπέκαμ στο τελευταίο λεπτό. Ήσουν εκεί, δεν έπαιξες. Εκεί καταλαβαίνουμε εδώ ότι πλέον κάτι χτίζεται καλά. Μέχρι το 2014 είναι μια ομάδα η οποία κάνει τη μία υπέρβαση μετά την άλλη, τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Θέλω να μου θυμηθείς ειλικρινά, όταν αποφάσισαν να διώξουν τον Σάντος με τον τρόπο που έγινε, τι σου ήταν το πρώτο πράγμα που πέρασε το μυαλό σου, ότι αυτοί πάνε να τα διαλύσουν όλα, ή δεν πίστευες ότι μπορεί να ακολουθήσει όλο αυτό που ακολούθησε? Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή τι αισθάνθηκα εγώ. Το βλέπεις με την, επικαλούμε την εμπειρία σου, δηλαδή. Το θέμα είναι ότι αυτό που έβγαινε προς τα έξω είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Με την καινούργια κατάσταση, νομίζω τότε που είχε αλλάξει η ΕΠΟ, μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Ότι αφού το κάνανε αυτοί έτσι, θα το κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι έτσι. Και αποδείχτηκε ότι δεν είναι έτσι. Βεβαίως. Έτσι. Πάντα κάτι χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται ένα στρατηγό, πάντα ο προπονητή. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η υποστήριξη τη Ομοσπονδία στην εθνική ομάδα είναι πολύ σημαντικό. Φερνάντο Σάντο δεν πρόλαβε στην εθνική, γιατί ο Ότο είχε κόψει από το. Όχι, δεν πρόλαβε. Αλλά... τον είχε όμω στην ΑΕΚ. Είχα πει, κάποτε, είχα πει κάποτε κάτι. Ότι όταν σταματήσει και το τελευταίο παιδί του 2004, μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Προς το χειρότερο. Στο χειρότερο. Γιατί νομίζω ότι η συγκεκριμένη ομάδα και τα συγκεκριμένα παιδιά που υπήρξαμε κρατούσαν, νομίζω το 2010 και μετά, νομίζω σταμάτησε και ο Κάρα με τον... Όχι, πήγανε μέχρι το Μουντιάλ στην Βραζιλία. Μετά το 2014. Κάρα και ο Κατσουράνης. Μετά από εκείνο το Μουντιάλ, νομίζω ότι τα πράγματα είναι, πήραν το... Ναι, από εκεί αρχίζουμε. Θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά κρατούσαν τη μαγιά, σε εισαγωγικά, της ομάδας που είχαμε φτιάξει τότε. Γιατί και τότε ήταν τα ίδια παιδιά μέσα, άρα ξέραν ή όποιος ερχόταν μέσα, μπολιαζόταν πολύ γρήγορα. Πώς να γίνει. Ναι, μπολιαζόταν πολύ γρήγορα μέσα στο τέτοιο. Πολλές φορές το να είσαι αρχηγός σε μια ομάδα δεν το αλλάζει ένα κομμάτι ύφασμα στο χέρι σου, έτσι. Είναι πολύ περισσότερα πράγματα ο αρχηγός μιας ομάδας. Το leader, ναι. Το παράδειγμα, να δίνεις το παράδειγμα, να εμπνέεις τους άλλους, είναι πολλά πράγματα. Έτσι, εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε το Θοδωρή σαν αρχηγό, αλλά και πολλούς να υποστηρίζουν. Καλά, ήσασταν και πολλοί αρχηγοί χωρίς το κομμάτι εδώ. Τον Θοδωρή στο κομμάτι του αυτό. Ξέροντας ο καθένας μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ανέφερα προηγουμένως ότι Φερνάντο Σάντος είχες μόνο στην ΑΕΚ. Για να καταλήξω στο ερώτημα, σήμερα ως προπονητής, πού ανατρέχεις πιο πολύ, είτε σε τεχνικοτακτικά κομμάτια είτε σε κομμάτια διαχείρισης καταστάσεων, στον Νότο ή στον Φερνάντο? Δεν θα σου πω, γιατί σου είπα και πριν ότι έψαχνα πάντα. Από όλους κάτι να πάρεις. Να πάρω κάτι. Αυτό που κρατάω από τον Φερνάντο και κάτι που είχε σαν ποδοσφαιριστής δεν μου άρεσε, είναι ότι κάναμε στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα συγκεκριμένα πράγματα. Βλέποντας όμως τώρα σαν προπονητής, το κάνουν τα συγκεκριμένα πράγματα, είναι αυτά που καταλαβαίνει ο ποδοσφαιριστής. Δημιουργεί τη δύναμη της συνήθειας, εννοείς. Σε αυτό που θέλεις εσύ. Έτσι. Αλλάζοντας κάθε μέρα προπόνηση από εβδομάδα σε εβδομάδα, ο ποδοσφαιριστής μπορεί να, για τον ποδοσφαιριστή, μάλλον για το μάτι του ή για το τέτοιο. Και ευχάριστο, ποικιλία. Ευχάριστο. Αλλά στο τέλος δεν παίρνεις αυτό που θέλεις από προπόνηση. Ενώ η ρουτίνα, λες, η επαναλαμβανόμενη. Αυτή η επανάληψη λοιπόν των πραγμάτων είναι που δημιουργεί στους παίχτες το να καταλαβαίνουν τι κάνουν και να το κάνουμε στο γήπεδο. Γιατί αυτό θέλει σαν προπονητής. Ακόμα και αν βαριούνται λίγο, λες. Ναι. Το ίδιο και το ίδιο. Εντάξει, τώρα τους το εξηγείς κιόλας. Έχουν μπει πολλά πράγματα μέσα με την ανάλυση. Μπορεί να πάρεις ένα κομμάτι από την προπόνηση και ένα κομμάτι από το παιχνίδι, να τα συνδέσεις και να πεις αυτό το έκανε στην προπόνηση, αυτό έγινε στο παιχνίδι. Το βλέπεις ότι συμβαίνει. Δηλαδή, τι μπορεί να πείσεις, δηλαδή, τον ποδοσφαιριστή σου ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό.
για αυτό που θέλει από τον πόντι. Τι έχει αλλάξει όταν βρίσκεσαι μεταξύ σα οι Legends του 4, αν έχει αλλάξει κάτι. Τι να αλλάξει. Τι χαβαλέ είναι οι Legends. Τίποτα. Ξαναγίνονται παιδιά. Είναι πραγματικά ευλογία. Δηλαδή, αν θα μπορούσατε να είστε κάποια στιγμή έτσι, μέσα στην ομάδα ή να δείτε, είναι πραγματικά ευλογία να. Που βρισκόμαστε τώρα, έχουμε διοργανώσει τα. Ναι, και σημαντικό, δεν βρίσκεστε τώρα σε μια ταβέρνα να πιείτε ένα κρασί. Βρίσκεστε όχι, για λόγους ωραίους. Βρισκόμαστε για πολύ ωραίους λόγους. Έχουμε διοργανώσει αυτά τα Youth Camp, τα Legends 2004. Ήμασταν στο Αγρίνιο, πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην Αλεξανδρούπολη, στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα θα κάνουμε πράγματα. Κάναμε πριν δύο χρόνια το μεγάλο παιχνίδι, το Πιτιακό. Με την Πορτογαλία στη Ρεζούπολη, ναι. Αλλά όσα χρόνια και περάσουν, νομίζω ότι η σχέση που έχουμε αναπτύξει, γιατί αυτό που έκανε αυτή την ομάδα επιτυχημένη, νομίζω ότι είναι ότι θέλαμε να πάμε στην εθνική ομάδα. Θέλαμε να πάμε γιατί περνούσαμε καλά εκεί. Σίγουρα αυτό που βοήθησε πάρα πολύ είναι τα αποτελέσματα, αλλά και στα άσχημα αποτελέσματα, εμείς πάντα είμαστε περνούσαμε καλά. Στην προπόνηση, στο ξενοδοχείο, στο. Θα έχετε ακούσει ιστορίες πολλές, το massage room, ξέρω εγώ τι γινόταν με τον Τάκη που έκανε μιμήσεις που τα είχαμε ακούσει χιλιάδες φορές και όμως γελούσαμε και πάλι και αυτό όλο το κλίμα δηλαδή και αυτό πλέον είναι κάτι που μας λείπει επειδή έχουμε σταματήσει το ποδόσφαιρο. Βλέποντας την εθνική της σήμερα διαβλέπεις, γιατί δεν είσαι κοντά βέβαια, ότι το group τουλάχιστον γουστάρουν να είναι πάλι ξανά μαζί. Έτσι φαίνεται, ότι φαίνεται ότι περνάνε καλά πλέον. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το κρατήσουν. Δεν μιλάω τώρα για τα δύο παιχνίδια αυτά που πήραμε, δύο καλά αποτελέσματα. Για την εικόνα της ομάδας, την εικόνα των παιδιών. Ότι τα παιδιά περνάνε καλά. Αυτό πρέπει να το κρατήσουν. Να περιορίσουν όσο γίνεται τα λάθη τους μέσα στα ίδια τα παιχνίδια, γιατί πλέον οι βαθμοί μετράνε. Και νομίζω έτσι πρέπει να πορευτούν και παιχνίδι με παιχνίδι να ζητάνε ακόμα παραπάνω πράγματα. Με αυτό νομίζω θα κάνουμε. Με την απόφαση του Θοδωρή Ζαγοράκη, του αρχηγού σας, να γίνει ο πρωθυπουργός του ποδοσφαίρου, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, συμφωνείς? Ναι, νομίζω ότι έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Κάτι που με δεν πλήρη είχαμε, αποτυχία. Κάτι που δεν έχουμε δοκιμάσει όλα αυτά τα χρόνια είναι να μπουν παιδιά από το ποδόσφαιρο, μέσα στην Ομοσπονδία. Οπότε πραγματικά εύχομαι να πετύχει αυτό που έχει ξεκινήσει ο Θοδωρής. Όχι γιατί ήταν αρχηγός της ελληνικής ομάδας, αλλά είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου που πιστεύω αγαπάει το ποδόσφαιρο και θέλει να δει μια αλλαγή. Και σε αυτή την ελπίδα νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα. Βεβαίως υπήρξαν. Το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Ναι, δηλαδή ο Μπόνιακ ακόμα είναι στην Πολωνία, τον βλέπουμε και στο Euro. Ο Σόκερ, ο Διασβήλη στη Γεωργία. Οι ομοσπονδίες απαρτίζονται από πρώην ποδοσφαιριστές. Δεν είναι πανάγκη επειδή παίξαμε μπάλα, τα ξέρουμε όλα. Έτσι. Σίγουρα θα πρέπει να πλαισιωθεί και από ανθρώπους, τεχνοκράτες ή στον καθένα για τον τομέα του. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουμε και το ποδόσφαιρο σε αυτούς που πραγματικά. Βεβαίως υπήρξαν και συμπεριφορές όπως περιβάλλοντας ο Καραγκουνής ή αργότερα ο Μπασινάς, που δεν ήταν υπρέπουσες από την πλευρά της Ομοσπονδίας απέναντι σε ανθρώπους με τέτοια ιστορία και τέτοια προσφορά. Ναι. Προφανώς. Γι' αυτό είπα ότι ας αρχίσουμε από τον Θοδωρή και νομίζω ότι αυτός έχει τον τρόπο για να κάνει τουλάχιστον ότι έχει οροματιστεί ο ίδιος, έτσι. Σαν σήμερα 25 Ιουνίου έπαιξε το τελευταίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι της ζωής του ένας άλλος πρόεδρος, ο Ντέμις Νικολαίδης. Μετά, στον ημιτελικό και στον τελικό, ήταν μεσόκοπος από τη μέση του, κύριο Λεκτό. Έκανε μεγάλο αγώνα για να φτάσει εκεί. Ναι, ναι. Εγώ ήμουνα παρόν από πάνω. Στο δωμάτιο είχε μεγάλα προβλήματα και πραγματικά έκανε τεράστιο αγώνα για να φτάσει μέχρι το γύρο. Πώς το θυμάστε το τελευταίο του παιχνίδι, σαν σήμερα με τη Γαλλία, βασικός. Ήταν τιμωρημένος ο Ζήσης εκείνη την ημέρα. Ναι. Όχι, είπα και σε εκείνο το παιχνίδι νομίζω κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι στο γύρο με τη Γαλλία. Και ο Ντέμις ήταν ένας μπροστά εκεί, πάλευε με τα θηρία. Εντάξει, δύσκολα έφτανε η μπάλα μπροστά, αλλά είχαμε δημιουργήσει ευκαιρίες και με τον Κατσουράνη ένα σουτ. Και ο Τάκης έχει κάνει. Και ο Φίσας ένα πολύ καλό σουτ. Σίγουρα αυτό θα θυμάται πολύ περισσότερο ακόμα γιατί είναι το τελευταίο του, αλλά όπως είπα, όλα τα παιδιά θέλαν να βοηθήσουν πάρα πολύ και αυτό είτε παίζοντας λίγο, είτε παίζοντας περισσότερο, είτε δεν παίζοντας καθόλου, νομίζω ότι όλοι έχουμε το ίδιο έτσι, ποσοστό επιτυχίας σε αυτή την ομάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 23 άτομα
να, ο κάθε ένας στη μεριά του να δίνει το 100% είτε παίζει 90 λεπτά είτε δεν παίζει καθόλου. Επειδή είσαι από τους πιο ντόμπρους και ειλικρινείς ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει σε αυτό εδώ το χώρο, θέλω να μου πεις, σε ρωτώ ευθέως, πόσες φορές... Όχι, αυτό το είπα γιατί έτσι είσαι. Γιατί έτσι είσαι. Πόσα βράδια έχεις κοιμηθεί και έχεις ονειρευτεί τον εαυτό σου στην άκρη του πάγκου της εθνικής ομάδας? Δεν γίνεται να μην το έχεις ονειρευτεί. Όχι, δεν το έχω νοηρευτεί. Πώς ήρθε αυτή η ερώτηση? Δεν γίνεται τώρα. Δεν το έχω νοηρευτεί, όχι, δεν το έχω νοηρευτεί. Ούτε κάνεις την ελπίδα. Μόνο από σεμνότητα τώρα. Να το κατεβάσουμε λίγο. Πραγματικά, είναι μια, όντως η θέση του Ομοσπονδιακού είναι μια πάρα πολύ τιμητική θέση για οποιοδήποτε προπονητή και δει να μπορέσει να προπονήσει την εθνική του ομάδα, την ομάδα της χώρας του. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Περίμενα να με ρωτήσεις, π.χ. αν είχα ονειρευτεί από μικρό το γκολ που έβαλα στη... Αυτό σου ήρθε ξαφνικό τώρα. Στο τέτοιο, γιατί πραγματικά είναι ένα όνειρο που κάθε παιδί κάνει, το να μπορέσει να βάλει ένα πολύ σημαντικό γκολ. Συνήθως με ανάποδο ψαλίδι είναι στο όνειρο. Έτσι. Εντάξει, για το κεντρικό αμυντικό πάντως είναι το πιο σύνηθες αυτό. Και το συγκεκριμένο λεπτό, το buzzer butter και ούτω καθεξής. Αλλά όχι, δεν το έχω ονειρευτεί ποτέ. Είναι πολύ τιμητικό. Και πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα λίγο με την εθνική ομάδα, ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής είναι περισσότερο εκλέκτορας. Δηλαδή, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί σε εισαγωγικά προπονητής που προπονεί την ομάδα ή που περνάει μια φιλοσοφία. Δεν έχει το χρόνο δηλαδή για να το κάνει όλο αυτό, έτσι. Ένα ρεαλιστικό ερώτημα, Τραγιανέ, είναι στην ελληνική πραγματικότητα, εάν είναι εφικτό να φανταστούμε Έλληνα να προπονεί την ελληνική ομάδα. Ναι, γιατί εγώ πιστεύω πολύ στον Έλληνα προπονητή. Θέλω να πω, μετά τον Νότο και τον Φερνάντο... Μόνο Άγγλος Ασοσιάδης, αν δεν κάνω. Ναι, πήγαμε στο Ρανιέρι, πήγαμε στον Σκίμπε, τώρα έχουμε τον Φαντασκίπ. Μου είναι λίγο δύσκολο να το χωρέσω. Γιατί όμως, έχετε αναρωτηθεί, γιατί? Γι' αυτό ρωτάω. Είναι ρεαλιστικό να το σκεφτούμε ότι... Γιατί να μην είναι ρεαλιστικό, δηλαδή... Κοιτάξτε, τον Έλληνα προπονητή τον έχουμε λίγο υποβαθμισμένο, δεν είναι. Μπορεί να είναι πιεσμένος, μπορεί να είναι να επηρεάζεται από την γύρω ατμόσφαιρα. Τι γράφουν τα sites, τι κάνει το... όλα αυτά. Ο Έλληνας προπονητής δεν είναι κακός προπονητής. Έχει γνώσεις. Εγώ δεν το βάλα. Γι' αυτό είπα για την ελληνική πραγματικότητα. Δεν είπα αν είναι επαρκής. Έχει εμπειρίες, ψάχνεται. Απλά ίσως είμαστε λίγο πιο αυστηροί με τον Έλληνα και λιγότερο με τον ξένο. Πιστεύουμε ότι ο ξένος δεν θα επηρεαστεί. Αλλά θα επηρεαστεί ο Έλληνας, δεν ξέρω. Αλλά από θέμα γνώσεων νομίζω ότι δεν υστερούμε σαν προπονητή. Δεν το έβαλα σε θέμα γνώσεων, το έβαλα σε δυνατότητα του προπονητή να αυτοαπομονωθεί από την τοξικότητα και να μην επηρεάζεται. Αυτό εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε ενός από εμάς που ασχολείται με την προπονητική. Να μην διαβάζει, να μην ακούει κλπ. Να μην μιλάει πολύ. Πόσες φορές είχατε πει εσείς οι ίδιοι, τι καλά που 25 μέρες από τις 30 του μήνα Ότο λείπει στη Γερμανία και δεν παίρνει χαμπάρι τι γίνεται εδώ πέρα? Μα είπα κάτι πριν, εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε προπονητή, το πώς μπορεί να επηρεαστεί ή όχι από το τι συμβαίνει γύρω του. Θα μπορούσε το τι συμβαίνει, γιατί ξέρω και ξένους προπονητές που τους ενδιαφέρει τι γράφει αυτός, γιατί το είπε αυτός, γιατί το έκανε εκείνο. Δηλαδή, διαφέρει αυτό. Είναι πιο εύκολο για τον Θοδωρή, ακριβώς επειδή τα έχει βιώσει για τον Ζαγοράκη, ως πρόεδρος της ΕΠΟ, να μπορέσει να βάλει αυτά τα σηματοπλέγματα και να προφυλάξει την εθνική ομάδα όπως υπήρχε τότε. Τότε αυτό υπήρχε. Έτσι, η εθνική ομάδα χαμός γινόταν και τότε στο πρωτάθλημα. Έτσι, θα θυμόμαστε. Όμως η εθνική ομάδα ήταν σαν να ανήκε σε άλλο πλανήτη. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τους παίχτες. Τι φέρνουν οι παίχτες μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, αν ένας παίχτης φέρνει τα προβλήματά του μέσα στην ομάδα, στην εθνική ομάδα. Εννοείς τα προβλήματα της ομάδας του. Τα προβλήματα της ομάδας ή τα προβλήματα που μπορεί να έχει με έναν συμπαίκτη στην εθνική ομάδα επειδή παίζει σε άλλη ομάδα. Εμείς, κανείς από εμάς μάλλον, ίσα-ίσα, εμείς προσπαθούσαμε και πριν τα παιχνίδια ακόμα να επικοινωνούμε μεταξύ μας το να είμαστε σε καλή κατάσταση όταν πάμε στην εθνική ομάδα, κάνοντας καλή προπόνηση, προσέχοντας τη ζωή μας και το καθεξής. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το μυστικό. Δηλαδή, τα παιδιά θα πρέπει να τους ενδιαφέρει η εθνική ομάδα. Είναι άλλο πράγμα η ομάδα μου που παίζω και άλλο πράγμα η εθνική ομάδα. Όταν λες προσεχά τη ζωή σας, δεν εννοείς και το τσιγάρο μέσα, έτσι, φαντάζομαι. Εντάξει. Καλά, κατεξαίρεση. Κατεξαίρεση, ναι. Λοιπόν, να πάμε στον προπονητή που βλέπει το γύρο. Ναι, θέλω να πω μόνο για τους Legends. Το επόμενο μάζεμα είναι η Αλεξανδρούπολη, αρχές του Ιουλίου. Τρεις του μηνός θα είμαι στην Αλεξανδρούπολη. Στη Θεσσαλονίκη τώρα
ερχόμαστε σε επαφή με μικρά παιδιά και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Έτσι. Παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί τότε. Αλλά υπάρχει η ωραία χρονομηχανή του YouTube για να τα μαθαίνουν και να τα βλέπουν όλα. Τα παιδιά ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα. Ρωτάνε για τότε, ρωτάνε για το τι θα πρέπει να προσέξουν. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ενότητα μέσα αυτή την ημέρα του που είμαστε με τα παιδιά, το mentoring. Δηλαδή, ο καθένας, οι ομάδες μάλλον επιλέγουν, κάθε ομάδα επιλέγει από κάποιο άτομο από εμάς, ώστε να συζητάει μαζί μας και να ανταλλάσσουμε απόψεις για διάφορα θέματα. Έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έρχεσαι σε επαφή με τα νέα παιδιά. Ακούς πλέον οι γενιές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έτσι, ακούς πράγματα, τους λες πράγματα και περνάει πάρα πολύ ωραία αυτή. Για την αλλαγή της γενιάς, δεν θα ξεχάσω μια κουβέντα που είχε πει ο Γιώργος Καραγκούνης όταν είχε έρθει στην εκπομπή του Ντέμι στο ραδιόφωνο στο Sport FM τετραετία. Ευτυχώς το 2004 δεν υπήρχαν social media. Ακριβώς, αυτό το λέω. Είναι μεγάλη σημασία. Ξέρετε, εμείς οι πληροφόρηση που παίρναμε από εκεί, εκεί μάλλον που ήμασταν. Από το λάπτοπ του Ντέμι. Ήταν. Αν δεν είναι. Από την ΕΡΤΣΑΤ που υπήρχε μία τηλεόραση όλο το ξενοδοχείο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Να θυμίσω ότι ένα παιδί από αυτή τη φουρνιά βίωσε 10 χρόνια μετά. Τι σημαίνει social media, μέχρι σελίδες για τον Κατσουράνη, λέω, μέχρι καλά, σελίδες μόνο αυτός. Φτιάχνανε haters όχι, για τον Κώστα Κατσουράνη. Σίγουρα μας βοήθησε στην έννοια ότι ήμασταν focus σε αυτό που είχαμε και να πιο κάνουμε. Πιο εύκολη διαχείριση του προπονητή, ειδικά αν έχεις να κάνεις με παιδιά 20χρονα που είναι με το κινητό και τα παίζουν στα δάχτυλα, είναι πολύ πιο δύσκολο. Έτσι. Νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο θετικό για μας το ότι δεν υπήρχαν όντως αυτά τα μέσα διαστρέφουσα και εγώ τη προσοχή. Fake. Πάμε στο γύρο. Τι ήθελε να του πει. Πάμε στο γύρο, ναι. Τι έχει πάρει μέχρι τώρα ω προπονητή, μιλάω ω άνθρωπο που επαγγελματικά ενδιαφέρεται. Εντάξει, και ω άνθρωπο που το φτάνει. Αυτό που περιμέναμε πάνω κάτω. Βασικά, η γενική εικόνα τη βλέπουμε ένα ωραίο γύρο. Μπαίνουν γκολ, έχει ωραίο ρυθμό. Βλέπουμε κόσμο στο γήπεδο. Βλέπουμε κόσμο. Δεν ξέραμε πώ ήταν. Κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω εκεί στην Ουγγαρία πώς και τόσο πώς το έχουν καταφέρει και είναι στο 100%. Ναι. Και δανείχθε πάρα πολύ κόσμο. Όχι στο 100%, αλλά πολύ κόσμο. Οι δανείοι, επειδή το ανέφερες, νομίζω ότι πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια που προκριθήκαν γιατί πέρασαν πολύ δύσκολα και είναι δύσκολο να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά το καταφέραν. Νομίζω ότι αυτή την πρόκριση την πανηγύρισαν όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Γιατί με κάποιο τρόπο. Όλοι όσοι αγαπούν τον ποδόσφαιρο. Εξαντανακλάσεως συμπάθησαν. Έτσι. Που έχει πολύ καλή ομάδα η Δανία. Θυμάσαι ο Καραγκούνης στην πρώτη μας εκπομπή, το έλεγε. Αν βάλει έναν προς έναν τους παίκτες κάτω, αλλά τώρα λείπει ο Έριξεν. Η Ιταλία νομίζω ότι. Η Ιταλία ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν είναι Ιταλία, είναι κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο που παίζει είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο Μαντσίνη έχει αλλάξει λίγο το. Όχι λίγο, πολύ. Τον τρόπο που σκέφτεται δε, πλέον δεν είναι Ιταλός προπονητής. Νομίζω ότι πάει περισσότερο προς το Άγγλο. Με το pressing, με την κατοχή, με όλα αυτά που έχει η Ιταλία πλέον σαν ομάδα. Δεν βλέπουμε κάτι τρομερό, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω στα knockout, νομίζω ότι εκεί θα δούμε τις πραγματικές δυνατότητες των ομάδων. Υπάρχει κάποια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή που συζητάμε, νωρίς βέβαια ακόμη, μπορεί να πεις ότι αυτή τη βλέπω για τελικό πέρα από τη Γαλλία. Και η Γαλλία, το λέγαμε από την αρχή. Δηλαδή η τεσσάρα της Γερμανίας στην Πορτογαλία ήταν ένα αποτέλεσμα που σου έδειξε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε πιθανώς με ένα γίγαντα που ξυπνάει. Η Γερμανία εντάξει, παραδοσιακά είναι μια ομάδα που δύσκολα θα τα παρατήσει, δύσκολα θα βγει εκτός. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και ίσως το δούμε μπροστά μας είναι το βάθος που έχει η Πορτογαλία σαν ομάδα. Αν εξαιρέσουμε έτσι τώρα τις ομάδες που βλέπουμε ότι πάνε η Ιταλία, η Γαλλία. Η Πορτογαλία, π.χ. που έφαγε 4 γκολ τώρα, έχει ένα απίστευτο βάθος και ποιότητας από πίσω. Δηλαδή, αν περάσει από αυτόν τον όμιλο, νομίζω ότι το νοκάουτ νομίζω ότι θα παίξει ρόλο αυτό. Οι Άγγλοι σε πείθουν. Όχι. Όχι. Νομίζω ότι η Αγγλία ανέκαθεν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όλο πάει κάτι να κάνει, αλλά δεν. Αυτό το γύρο μπορεί να βγάλει νέα Ελλάδα του 4 ή νέα Δανία του 92. Αυτό δεν το βλέπω, όχι. Δεν είδα κάποια ομάδα. Τώρα η Τσεχία κάτι δείχνει διαφορετικό, αλλά δεν νομίζω να έχει την έκπληξη που ήταν το 2004. Τόσο μεγάλη έκπληξη όμως δεν ναι, αλλά της Δανίας και η δικιά μας είναι ίσως και της Τσεχοσλοβακίας το 76, πολύ παλιά. Αυτές είναι πολύ βαριές εκπλήξεις.
Νομίζω η δικιά μας ήταν η μεγαλύτερη και από τη Δανία. Η Δανία δεν είχε προκριθεί, ρε κανένα. Εμείς τουλάχιστον είχαμε προκριθεί και με το σπαθί μας και με την μεγάλη πόρτα. Αυτοί δεν είχαν προκριθεί καν. Είχαν όμως κάποιες μονάδες πολύ μεγάλες, του Λάουντερ τότε, αν θυμάμαι. Εμείς μετά γίναμε. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σου ευχηθώ την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να έχεις κάνει αυτό το όνειρο που λέγαμε νωρίτερα, να μας το περιγράψεις. Γιατί το πρώτο όνειρο βγήκε με τον γκολ που είδες ως παιδί. Να δούμε πώς θα βγει το δεύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε υγιείς καταρχήν και όλος ο κόσμος, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα και εύχομαι να είναι τελευταίο έτσι, διάστημα αυτό της δυσκολίας που περνάμε και να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα και όλα θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Καλά, κότσε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, τα πολύ καλά στο Euro αρχίζουν αύριο. Καλή μας απόλαυση. Λένε ότι την μπύρα πρέπει να την απολαμβάνεις στο ιδανικό μέρος, στο σωστό μαγαζί. Το Savoir Beer από την άλλη λέει να τη μοιράζεσαι με αυτούς που εσύ θες. Στην Pilsen Lass τους κανόνες τους φτιάχνεις εσύ. Pilsen Lass. Δικαίωμα στην πείρα.